Είσατε, κύριε Πάγκε, τα ποσοστά των αυξήσεων. Καταρχήν να σε καλημερίσω και να καλημερίσω και όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα, και εγώ ψάχνω τώρα και μέρες και ψάχνω τσάντι για να δω που θα τα βάλω. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα για την επένδυση, αλλά κάπου πρέπει να τα τοποθετήσω τώρα για να μην τα χάσω. Ακριβώς, είδατε, σας προκαλούμε τέλος πάντων, σκεφτείτε κάτι. Να σου πω, αγαπητή Μαρία, άμα στα πάρω θα έρθει να σου δανείσω μερικά. Δανεικά, δωρεάν. Ναι, μπορεί να τα κάνω και δώρο. Μπορεί να τα κάνω και δώρο, γιατί τα πάρω πολλά. Λοιπόν, μην δουλευόμαστε, αγαπητοί Μαρία, αυτά κάνουμε και αυτά τώρα, τα έχουμε χορτάσει. Τα έχουμε χορτάσει. Για πάμε τώρα. Πάνω από μια δεκαετία έχω να δω μια αύξηση από το... Όχι, μειώσεις είχαμε. Όχι αύξηση, μείωση είχαμε, λέω. Ναι, από το 10 έχω να δω δώρα και μυστήρια και επιδόματα. Λοιπόν, γιατί συζητάμε τώρα. Και για τις περιβόητες αυξήσεις που μιλάει. Ναι, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι, ειδικά πάνω από 1.000 ευρώ, που δεν θα δουν καμία αύξηση λόγω διαφοράς του κατρούγκαλου. Λοιπόν, και από εκεί πέρα τι να ψάχνουμε. Για τα δώρα τώρα που θα δώσει, σε πληροφορώ ότι πιθανόν ένας χαμηλοσυνταξιούχος του ΟΓΑ, όταν το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει πάρα πολύ, πιθανόν να μην το πάρει ούτε αυτός. Τι λέει τώρα θα το πάρουν αυτοί που είναι μέχρι 800 ευρώ κλπ. Αυτά είναι σαχλαμάρες, συγγνώμη για τη φράση μου, αλλά αυτή είναι μια σαχλαμάρα που περιμένει ο κακομοίρης ο κόνος με έχουν τρελάνει, θα το πάρω και εγώ δεν θα το πάρω. Περιμένετε ρε παιδιά να δούμε τελικά. Ωραία. Για πάμε τώρα. Ναι. Ποιοι θα πάρουν κατά τη δική σας την άποψη, έστω και αυτά τα ψίχουλα. Να μην πω ότι θα πάρουν, ξέρει ο κόσμος. Θα πάρουν λοιπόν από εκεί πέρα, καταλαβαίνει. Επειδή με κυνηγάς όλα σαν μας λέω βαριές κουβέντες. Όχι, όχι. Δεν θέλω ελευθερία του τύπου έχουμε τώρα εμείς, ό,τι θέλετε πείτε. Λοιπόν, δυστυχώς αγαπητή Μαρία, αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο αυτό, διότι σήμερα έχουν κινητοποιήσει όλοι οι υγειονομικοί σε όλη την Ελλάδα. Σωστά. Και εμείς θα συμμετέχουμε στα συνταξιούχοι. Έχουμε δηλώσει ότι είμαστε στο πλευρό του, γιατί τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, και λόγω ηλικίας, λόγω προβλημάτων σχεδόν καθημερινά βρισκόμαστε μαζί τους. Εμείς θα συμμετέχουμε και σήμερα στη συγκέντρωση που θα γίνει στον Άγιο Νικόλα, δεν ξέρω αν γίνει και στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτή, αλλά όπου και αν γίνει οι συνταξιούχοι θα συμμετέχουν. Διότι είμαστε ενάντια σε αυτό το έκτρωμα που πάνε να κάνουν πάλι, δημιουργούν τα βραδινά χειρουργία. Λοιπόν, μισό, θα πάμε και εκεί. Να το κλείσουμε όμως με τις συντάξεις. Πόσο πιστεύετε ότι θα είναι αυτή η αύξηση, πόσα χρήματα δηλαδή ενδεχομένως να μπουν στην τσέπη κάποιων συνταξιούχων? Για αυτό που παίρνει τα 340 ευρώ, εάν υποτεθεί ότι θα πάρει το 7% αύξηση, θα πάρει 25 ευρώ αύξηση. Α, τόσο πολλά. Βέβαια. Μα γι' αυτό σου λέω, εγώ ψάχνω τσάντες, έχω βρει μερικές βέβαια, αλλά μάλλον είναι τρυφημένες. Ωραία. Για αυτούς που παίρνουν, ας πούμε, μέχρι 1.000 ευρώ θα πάει αυτό το ποσό, ε? Ναι, αν δεν υπάρχει προσωπική διαφορά του κατρούγκαλου, το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Και έχουμε ρωτήσει σαν ομοσπονδία τελικά ποια είναι αυτή η προσωπική διαφορά, δεν παίρνουμε καμιά απάντηση. Ναι, αυτό με προλάβατε. Πού είναι η προσωπική διαφορά, ας πούμε. Μπράβο, έτσι. Τι να σου πω τώρα, αγαπητή Μαρία. Μάλιστα. Οπότε, αυτή η αύξηση δεν θα φτάνει για να πάτε στο γιατρό, ούτε καν για φάρμακα. Γιατρό, αγαπητή Μαρία. Όταν γίνεται αυτή η αλλαγή. Εγώ τον προηγούμενο μήνα, αγαπητή Μαρία, ενώ παράδειγμα περνούσα μέχρι 15-20 του μήνα με κάποια χρηματάκια στην τσέπη, τον προηγούμενο μήνα από τις 10 του μηνός δεν είχα, διότι έπρεπε να κάνω μία αξονική στεφανιογραφία. Στα δημόσια νοσοκομεία μου κλείσαν, ένα είναι βέβαια, μου κλείσαν για μετά το Φεβρουάριο, ξέρω εγώ, αναγκάστηκα λοιπόν να πάω την κάνω σε ιδιωτική κλινική και μου βγήκε 120 ευρώ, γιατί 60 ευρώ στη στεφανιογραφία, κάτι τεσκοπόστες, κάτι υπέρηχους, ξέρω εγώ, πήγε 120 ευρώ. Λοιπόν, και έμεινα από τις 10 του μηνός, έμεινα χωρίς λεφτά στην τσέπη. Αυτή είναι η κατάσταση που ζουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι βέβαια. Εγώ δεν τους βγάζω έξω τους εργαζόμενους, γιατί έχει εργαζόμενους που παίρνει πολύ λιγότερα από μένα, το συνταξιούχο. Και τσιγαρίζει και αυτή στο ίδιο καδάνι. Δέστε τώρα, στον ιδιωτικό τομέα παράδειγμα, του δίνει το 13ο, 14ο μισθό, στο συνταξιούχο και του δημοσίου δεν του δίνει τίποτα. Είναι αυτή η λογική
Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, δεν είμαστε όλοι. Συνταξιούχοι, δεν είμαστε όλοι. Mm-hmm. Γιατί να το φέρει λαϊ μια κατηγορία mm-hmm. που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα να τα πάρει, προ Θεού. Δεν μην παραξηθώ. Αλλά δεν όχι... δεν πρέπει να τα παίρνει. Αλλά να τα παίρνουν όλοι. Ή τα προηγούμενα που έδωσε αναδρομικά πάνω το 1.000 ευρώ που πέραν κάτω πάνω από 1.200 και ήταν αυτοί, έπρεπε να τα πάρουν, έπρεπε να τα πάρουν διότι ήταν δικά τους χρήματα. Αλλά εμείς θεωρούμαστε μεγαλοσυνταξιούχοι και δεν μας δώσαν τίποτα αναδρομικά. Mm-hmm. Δες τώρα, δηλαδή τι να πεις πλέον, δηλαδή τι να πεις εσύ ανθρώπους που σε ρωτούν. Σήμερα με πήρε από την Ιερά Πέτρα μια κυρία, τηλέφωνο από την Ιερά Ηλιά. Λέει με τα αναδρομικά, ποια αναδρομικά μωρέ, πιάστε, ξεχνάτε το και αν τα δώσουν καλό θα είναι. Mm-hmm. Αλλά ξεχνάτε το, μην τα βάνετε στο πρόγραμμά σας. Εγώ αγαπητή Μαρία δεν το έβαλα ποτέ στο πρόγραμμά μου ότι θα πάρω κάποια προηγούμενα δώρα, κάποια αυτά αναδρομικά και ξεχνά. Ποτέ δεν το έβαλα. Ναι, ό,τι είναι να έρθει θα έρθει τώρα. Βέβαια. Τα παιδιά θα τρελαθώ τώρα λέει, μέχρι να δω αν δώσουν ένα φράγκο. Όχι, δεν θα τρελαθώ. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να τρελάνω αυτούς. Με την ψήφο μου, με την κινητοποίησή μου, με όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο ΕΣΥ λίγο, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Το καυτό. Πάνω από 40 χρόνια έχουμε αυτό το σύστημα. Δεν πρέπει να αλλάξει, ρωτώ εγώ τώρα. Και ναι, να προσαρμοστεί. Να το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό. Για πάμε. Δεν είναι καθόλου υποκειμενικό. Διότι για πέντε τώρα, για πέντε ψήφι, ότι γιατί θα πάνε με το καινούριο νομοσχέδιο που ετοιμάζει. Μα σε παρακαλώ, αγαπητή Μαρία, δηλαδή θα πηγαίνει το πρωί στο νοσοκομείο και αυτό θα είναι εις βάρος των ασθενών. Εμένα ο γιος μου είναι ιδιώτη γιατρός. Mm. Αλλά την αλήθεια τη λέω και αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και μου το λέει και ο ίδιος αυτός. Δηλαδή θα πηγαίνει το πρωί στο νοσοκομείο, θα βρέπει μερικούς από τους λέει εσύ άλλο το βράδυ γιατί πρέπει να σου κάνω ειδική αυτή ξέρω εγώ. Mm-hmm. Που θα πάει στο ιατρείο του. Ποιος θα πληρώνει το βαρκάρι αγαπητή μου Μαρία. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Ή με τα προσωματινά χειρουργία. Τι θα γίνεται. Ο χειρούργος θα πάω το πρωί στο νοσοκομείο, μα δεν μπορούμε, έχουν πολλούς, αν θες μετά από 3 μήνες διαφορετικά έλα αύριο βράδυ στο έκτακτο χειρουργία. Να. Αυτό δεν θα γίνεται αγαπητή μου Μαρία. Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά και πού θα βρεις ο κόσμος τα χρήματα. Αυτό είναι το μεγάλο. Γιατί το να έχεις χρήματα για να πας, γιατί μπροστά στην υγεία δεν μπαίνει τίποτε άλλο. Αλλά αν δεν έχεις χρήματα τι γίνεται. Ή θα πρέπει να επιβαρυνθούν τα παιδιά σου, ή θα πρέπει να κάνεις το διακονιάρι, ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή θα πεθάνεις. Ή θα περάσεις από το γραφείο τελετών να κλείσεις ραντεβού. Εκεί είναι πιο εύκολο. Μπα, εκεί δεν υπάρχει ραντεβού. Δεν κλείνεις εκεί ραντεβού με τίποτα τώρα. Μην τρελαθούμε, παραπληροφόρηση κάνουμε τώρα εδώ. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πως δεν θα εξυπηρετήσω. Ένα λέμε και κανένα καλαμπούρι, Μαρία. Μα γι' αυτό το λέει, τσιμπώ κι εγώ με το καλαμπούρι. Τι να κάνω, γιατί είναι αντίσταση κι αυτό το καλαμπούρι που λέμε. Εγώ όπως είπα αγαπητή Μαρία, εμείς και προημερών που έγινε μια σύσκεψη και πολύ καλά το κάμανε εδώ ο Σύλλογος Εργαζομένων και των Γιατρών και ενημερώσαν τον κόσμο γι' αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο, πολύ καλά το κάνανε. Mm-hmm. Εμείς εκεί συμμετείχαμε και δηλώσαμε ότι θα είμαστε στο πλευρό του και το έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Λέει παντού οι συνταξιούχοι συμμετέχουν γιατί είναι πρόβλημά τους αυτό. Mm-hmm. Είναι βασικό πρόβλημα που έχουν οι συνταξιούχοι. Το να πάει στο νοσοκομείο και να μην βρει γιατρό. Το να πάει στο νοσοκομείο και να πει αλλά έλα, δεν μπορώ σήμερα, έλα αύριο, είμαι, έλα μεθαύριο. Και να κατεβεί ο καημένος από το οροπέδιο που δεν έχει νοσοκομείο πάνω. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση. Και ήρθε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προημερών στη σύσκεψη αυτή και με αυτό δεν μην είπε τίποτα για δωρεάν υγεία ξέρω εγώ κλπ. Εγώ του έκανα την ερώτηση πολύ ξεκάθαρη. Ναι. Του λέω το νομοσχέδιο αυτό και οι πληροφορίες μας λένε ότι μέχρι την πρώτη μηνός θα νομίζω θα μπει στη Βουλή. Mm. Λοιπόν, και του λέω εάν υποτεθεί ότι το νομοσχέδιο αυτό ψηφιστεί και εσείς αύριο το πρωί στην κυβέρνηση θα το καταργήσετε. Mm-hmm. Δεν έβγαλε άχνα αγαπητή μου Μαρία. Δεν πήρε θέση πάνω σε αυτό. Ναι. Είπε ορισμένα που πράγματι έχει δίκιο, σε ορισμένα μπορώ να πω ότι συμφωνούμε κι εμείς. Αλλά τα βασικά το να είναι δωρεάν η υγεία και ξέρω εγώ, δεν συμφωνούμε. Να. Και το έχουν δείξει και με τα χρόνια που κυβερνήσανε. Γιατί δεν φταίει τώρα μόνο η τωρινή κυβέρνηση. Αυτό είναι διαχρονικές όλες τις κυβερνήσεις. Ξεκίνησαν αυτή την κατάρρευση των νοσοκομείων. Δηλαδή όταν τους λέγαμε στην προηγούμενη και στην προηγούμενη κυβέρνηση, βέβαια δεν έχουν γιατρούς στον Άγιο Νικόλαο ή στην Ιερά Πέτρα πάνε να το κλείσουν και καλά κάνουν και ξεσκώνται ο κόσμος και εμείς είμαστε στο πλευρό τους.
Μας λέει να, ένας υπουργός επί Πασόκ, θα πω, πολλά χρόνια, είχε ψευδεί το νοσοκομείο του Νικολάου. Του κάναμε και εγώ και ο Κώστας του Νικολαράκης την ερώτηση για τους γιατρούς όταν δεν έχουμε και αυτό, και έκανε ένα λογαριασμό, δηλαδή κάναμε λογαριασμό στους γιατρούς. Mm-hmm. Λέει ο νομός Λαστίου έχει, το θυμάμαι πολύ καλά, δεν θα το ξεχάσω, ο νομός Λαστίου έχει 73.000 κατοίκους, δικαιάται τόσους γιατρούς, μάχεται 15 παραπάνω. Μάλιστα. Δηλαδή για όλα τα νοσοκομεία και δεν δούλευε κανένα, αγαπητή Μαρία. Δηλαδή έρχεται και παίρνει ένα ανεσιολόγο παράδειγμα από την Ιεράπετρα, τον φέρει στον Άγιο, ούτε η Ιεράπετρα εξυπηρετείται ούτε ο Άγιος. Είναι άπολη, έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Και με ανεσιολόγο και με δοντογιατρού και ένα σωρό πράγματα. Ο Άγιος το ίδιο, η Ιεράπετρα χειρότερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε σήμερα είναι μια κινητοποίηση, μέρα κινητοποίησης εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μανουσάκη σε λίγο να δούμε τι γίνεται. Λένε 12 η ώρα είναι, ναι, η συγκέντρωση. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε και πριν τις γιορτές, κύριε Πάγκαλε, να ανταλλάξουμε και ευχές. Ναι, το ξέρω. Ναι, όταν πάρω τα χρήματα θα σου φέρω μερικά. Θα μου σφυρίξετε. Ναι, ναι, ναι. Θα στα φέρω, ρε παιδί μου, να μην ταλαιπωρήσει κιόλας. Είστε πολύ γλυκός, κύριε Πάγκαλε, καλημέρα. Παρόλα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.